Άσχημες εξελίξεις θα έχουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη καθώς και στα Βαλκάνια και την περιοχή μας στο Αιγαίο, αφού κάποιοι αποφάσισαν να προκαλέσουν πόλεμο με τη Ρωσία και ίσως με την Κίνα για να σταματήσουν την άνοδό τους πριν να είναι πολύ αργά για την Δύση. Η BRICS και η τεράστια οικονομική μετατόπιση του πλανήτη στην Κίνα, μαζί με την ραγδαία στρατιωτική ισχύ Ρώσων και Κινέζων, θα προκαλέσει παγκόσμια σύγκρουση συμφερόντων όπως γίνονταν κάθε φορά στην ιστορία. Το Παρίσι ίδρυσε μια νέα στρατιωτική διοίκηση για τον συντονισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Πρόκειται για την Commandement Terre Europe με έδρα την πόλη της Λίλ. Αυτή η απόφαση ήταν μέρος μιας μεγάλης κλίμακας αναδιοργάνωσης των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων που ξεκίνησε ως απάντηση στην αυξανόμενη ένταση και την κλιμάκωση των συγκρούσεων στην Ευρώπη λόγω των μαχών στην Ουκρανία. Η νέα στρατιωτική διοίκηση θα είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των ενεργειών των γαλλικών χερσαίων δυνάμεων και των συμμάχων του ΝΑΤΟ σε περίπτωση πιθανών επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασης με την αεροπορία και άλλες δυνάμεις. Το κύριο καθήκον του νέου κέντρου θα είναι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η διαχείριση κοινών επιχειρήσεων με στόχο την προστασία των συμφερόντων της Γαλλίας και των συμμάχων της στην Ευρώπη. Όποιος νομίζει ότι εκεί στο Παρίσι δεν ξέρουν τι έρχεται στην Ευρώπη και γι' αυτό προβαίνουν σε πολεμικές κινήσεις, διότι περί αυτού πρόκειται, είναι βαθιά γελασμένος. Οι Γάλλοι παίρνουν μέτρα για μια πιθανή πολεμική αναμέτρηση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας που θα εμπλέξει όλες τις χώρες, πιθανόν και την Ελλάδα. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία ανέπτυξε ένα νέο βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος πέρασε με επιτυχία τις πτυτικές δοκιμές, αγνοώντας τους εκατοντάδες και χιλιάδες νεκρούς στρατιώτες του σε Κούρσκ και Ντονιέτσκ. Ο ίδιος θέλει να χτυπήσει στα βάθη της Ρωσίας, ίσως και την Μόσχα, για να αναγκάσει το Κρεμλίνο να πυροδοτήσει πόλεμο στην Ευρώπη. Αυτές είναι οι εντολές που δόθηκαν στον Ουκρανό πρόεδρο από τη Δύση. Ενώ οι λεπτομέρειες σχετικά με τις προδιαγραφές του πυράβλου παραμένουν απόρριτες, το πρόγραμμα αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προόδου στις προσπάθειες της Ουκρανίας να ενισχύσει τις εγχώριες αμυντικές της ικανότητες εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με τη Ρωσία. Εκτός από το νέο βαλιστικό πύραυλο, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις έχουν ήδη αρχίσει να αναπτύσσουν τον πύραυλο ντρόουν μεγάλου βεληνικούς Παλιανίτσια. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι άλλα ντρόουν μεγάλης εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων ντρόουν, είναι επίσης επιχειρησιακά. Οι χώρες του ΝΑΤΟ ξεπέρασαν άνετα το στόχο να θέσουν 300.000 στρατιώτες σε υψηλή ετοιμότητα, καθώς η Συμμαχία αντιμετωπίζει την απειλή από την Ρωσία, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Συμμαχίας, σύμφωνα με ξένο μέσο μαζικής ενημέρωσης. Δεν αναφέρεται πουθενά ονομαστικά καμία χώρα, πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι χώρες της Συμμαχίας, πιθανόν και η Ελλάδα, θα συνεισφέρουν σε αυτό το σχέδιο, αν και εφόσον απαιτηθεί. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν στον απόϊχο της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022 να αυξήσουν μαζικά τον αριθμό δυνάμεων που μπορούν να αναπτύξουν οι ένοπλες δυνάμεις τους έντος 30 ημερών. Οι προσφορές στο τραπέζι από τους συμμάχους μας ξεπερνούν άνετα τους 300.000 στρατιώτες σε ετοιμότητα που είχαμε θέσει, δήλωσε ο αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας. Αυτές είναι δυνάμεις που μας ανέφεραν οι σύμμαχοί μας. Είναι στη διάθεσή σας από τώρα σε αυτό το επίπεδο ετοιμότητας, ανέφερε ο ίδιος. Οι επικεφαλείς των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ προσπαθούν επί του παρόντος να βεβαιωθούν ότι έχουν τις δυνατότητες να εκτελέσουν αυτά τα σχέδια εάν χρειαστεί, αναφέρει το άρθρο, αποκαλύπτοντας στρατιωτικά σχέδια κατά των ρωσικών δυνάμεων κάτω από ειδικές συνθήκες. Ωστόσο, η Συμμαχία αντιμετωπίζει ελλείψεις σε βασικά οπλικά συστήματα, σε τομείς όπως η αεράμινα και η πύραυλη μεγάλου βεληνικούς. Το ΝΑΤΟ ως μέλος της αποστολής του στην Ουκρανία θέλει να δημιουργήσει στρατιωτικές βάσεις στην Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία για να συντονίσει την παράδοση όπλων στο Κίεβο, δήλωσε ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν στο Radio Kossuth. Το ΝΑΤΟ θέλει να δημιουργήσει μια νέα αποστολή του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Αυτό σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ θα συντονίσει την μεταφορά όπλων στην Ουκρανία από τις χώρες του ΝΑΤΟ στην Πολωνία, τη Σλοβακία και την Ρουμανία, κατέληξε ο ίδιος. Η Σύνθια Κουκ, διευθύντρια του προγράμματος του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών για την Ευρώπη, τη Ρωσία και την Ευρασία, δήλωσε αυτό σε συνέντευξή της στο YouTube, ότι η υποστήριξη του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία αποκάλυψε ορισμένα προβλήματα στην παραγωγική ικανότητα όπλων και πυρομαχικών στο ΝΑΤΟ.
Ο αριθμός των οχημάτων μάχης πεζικού, τα τεθωρακισμένα οχήματα αναγνώρισης και τα συστήματα πυροβολικού παρέμειναν αμετάβλητα ή μειωμένα από το 2014 και οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πολλά κενά επίσης στις ναυτικές δυνάμεις, την αεροπορική υποστήριξη, την αεράμινα και τα πυρομαχικά πυροβολικού όλων των διαμετρημάτων. Έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις στις δυνατότητες του ΝΑΤΟ από το 2014, αλλά απομένουν πολλά να γίνουν, είπε η Κουκ. Σύμφωνα με την ίδια, το ΝΑΤΟ θα έχει μεγάλα κενά όσον αφορά την οικοδόμηση ικανοτήτων και θα χρειαστούν δεκαετίες για να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο. Οι μεγάλες πλάτες που στηρίζουν τον Ζελένσκι τον έφεραν στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που η χώρα που διοικεί καταστρέφεται. Μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Ουκρανός Πρόεδρος προχώρησε σε άκρως επικίνδυνες απαιτήσεις από τα κράτη-μέλη, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν το ανθρώπινο είδος σε αφανισμό. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας απερίψε την Τρίτη την ιδέα ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Μόσχα, ζητώντας ανταυτού απροσδιόριστη παγκόσμια δράση για να εξαναγκάσει τη Ρωσία σε ειρήνη άνευ όρων. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πουτίν διαπράττει διεθνές έγκλημα και έχει παραβιάσει τόσους πολλούς διεθνείς κανόνες που δεν θα σταματήσει από μόνος του, όπως αναφέρει το newsbreak.gr. Και αυτός είναι ο λόγος που αυτός ο πόλεμος δεν μπορεί απλά να σταματήσει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτός ο πόλεμος δεν μπορεί να καταλαγιάσει με συνομιλίες, δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνάντηση στο περιθώριο της ετήσιας συνάντησης των παγκόσμιων ηγετών στη Γενική Συνέλευση. Η Ρωσία μπορεί μόνο να εξαναγκαστεί σε ειρήνη και αυτό ακριβώς χρειάζεται. Να εξαναγκαστεί η Ρωσία σε ειρήνη ως ο μοναδικός επιτιθέμενος σε αυτόν τον πόλεμο, ο μοναδικός παραβάτης του χάρτη του ΟΗΕ. Ο Ζελένσκι δηλαδή ζητάει πλέον μπροστά σε όλο τον πλανήτη να εξαναγκάσουν τη Ρωσία σε άνευ όρων παράδοση με μη ειρηνευτικά μέσα, δηλαδή με τη χρήση βίας. Και φυσικά, οποιαδήποτε βίαιη σύγκρουση Ρωσίας με τις χώρες του ΝΑΤΟ, στις οποίες ως επιτοπλίστων απευθύνεται ο Ζελένσκι, θα οδηγήσει σε ολοκληρωτικό πόλεμο Δύσης Ρωσίας και τότε όλα τα σενάρια είναι πιθανά. Βέβαια, ο Ζελένσκι ποτέ δεν νοιάστηκε ούτε για τη Δύση, ούτε για την ειρήνη, εδώ πέρα δεν νοιάζεται ούτε για τους Ουκρανούς. Ο Ζελένσκι ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του και για τα σκοτεινά συμφέροντα που εξυπηρετεί, ακόμα και αν οι πράξεις του οδηγήσουν τον πλανήτη στον πυρηνικό όλεθρο. Αξίζει μάλιστα να έρθει στο φως και η υποκρισία του Ουκρανού Προέδρου γύρω από το ζήτημα των πυρηνικών. Όση ώρα ο ίδιος έχει κάνει στόχο τα πυρηνικά εργοστάσια της Ρωσίας στο Κούρσκ, αλλά έχει εξαπολύσει και επιθέσεις σε πυρηνικό εργοστάσιο στη Βόρεια Ουκρανία, το οποίο βρισκόταν υπό ρωσική κατοχή, κατηγορεί τη Ρωσία πως ετοιμάζεται να επιτεθεί σε πυρηνικά εργοστάσια. Πρόκειται για μια ξεκάθαρη τακτική προβολής και για αξιοποίηση μεθόδων οργουελιανής προπαγάνδας. Φαίνεται λοιπόν πως για τον Ζελένσκι ο πόλεμος ίσως πράγματι να είναι ειρήνη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.